Έτσι το κλίμα ο κύριος Βεργίνης και βεβαίως θα κάνουμε μια τελευταία συζήτηση επικαιροποιώντας και το λόγο που ζητάει να είναι ο νέος Δήμαρχος Λευκάδας με ένα πρόγραμμα και με ένα όρομα το οποίο το έχει ξεδιπλώσει και στις ομιλίες του σε όλη τη Λευκάδα όλο αυτό το διάστημα. Καλό βράδυ κύριε Βεργίνη, ελπίζω να είστε καλά. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό βράδυ κύριε Κουνιάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά είμαι. Είστε... Καλά πιστεύω να είστε κι εσείς και να ευχηθούμε να είναι καλά και όλοι οι ακροατές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βεργίνη. Θέλω λίγο να μου δώσετε αυτή την αίσθηση. Είναι η τελευταία ζωντανή παρέμβαση που κάνουμε σήμερα. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες έχετε οργώσει όλη τη Λευκάδα. Έχετε επισκεφτεί κάθε χωριό. Έχετε νομίζω συναντήσει από κοντά όλο τον πληθυσμό του νησιού. Θέλω λίγο να μου πείτε, κλείνοντας, πριν ξεκινήσουμε, τι έχετε αποκομίσει από όλη αυτή την επαφή με τον κόσμο, που έτσι κι αλλιώς αδιάλειπτα την έχετε καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας σας και της προσφοράς σας στον τόπο. Αποκόμισα έντονο ενδιαφέρον των ανθρώπων, αποκόμισα την βαθιά τους εμπιστοσύνη απέναντί μου και αξιοπιστία επίσης απέναντί μου και την παρότρινσή τους να συνεχίσω αυτό που κάνω για να δοθεί η εντολή και θα μου τη δώσουν την εντολή αυτή ώστε στις 8 Οκτωβρίου να είμαι ο νικητής αυτών των εκλογών. Μάλιστα. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε. Ξέρετε ότι είμαστε στην τελευταία ημέρα. Εχθές στην παρουσία σας στην Λευκάδα αναπτύξατε πτυχές των αξώνων, των 9 αξώνων που έχετε επικοινωνήσει και έχουμε δημοσιεύσει και εμείς και βεβαίως τραβήξατε τις διαχωριστικές γραμμές με τη διοίκηση του εκ νέου υποψήφιου, του κύριου Καλού. Ο κύριος Καλός, πρέπει να πω ότι σήμερα πήρε το γάντι και σας το επέστρεψε σε έντονο τόνο, πρέπει να πω, κύριε Βεργίνη, έντονο προεκλογικό τόνο. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να ενημερωθείτε. Απλά ουσιαστικά, για να αναφέρω το πρόγραμμά σας, είπε ότι είναι μια σειραφή προγραμμάτων άλλων παρατάξεων, δεν είναι κοστολογημένο και ότι εδώ και 2 χρόνια που έχετε ανακοινώσει την υποψηφιότητά σας δεν καταφέρατε να έχετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και ότι ουσιαστικά ενώ είπατε χθες στη συζήτησή σας ότι δεν έχετε κοινή γλώσσα, είπε ναι φυσικά δεν έχουμε κοινή γλώσσα, μας χωρίζουν πάρα πολλές σημαντικές διαφορές αναφορικά με την αντίληψη διοίκησης του Δήμου. Θέλω έτσι γενικότερα να μου πείτε ένα πρώτο σχόλιο σε αυτό. Κοιτάξτε κύριε Κουνιάκη, μας ακούν οι ακροατές μας. Είναι πράγματι θλιβερό για τον κύριο Δήμαρχο. Περιμένανε όλοι να απολογηθεί και να πει τα πεπραγμένα τις τετραετίες. Να πει τα έργα τα οποία έκανε. Να πει τι ακριβώς πέτυχε στην τετραετία. Από πού ξεκίνησε και πού έφτασε. Και να απαριθμίσει τα επιτεύγματά του. Και να τα απαριθμίσει όπως έχει την υποχρέωση, την ιερή υποχρέωση που του δώσανε με την εντολή τους όταν τελικά βγήκε πριν από 4 χρόνια δήμαρχος. Ο κύριος Δήμαρχος, αντί να κάνει αυτό όπως θα έκανε κάθε σοβαρός άνθρωπος και ένας άνθρωπος που σέβεται, ξέρετε, αυτούς που τον έστειλαν να διοικήσει τον Δήμο, κατανάλωσε όλο τον χρόνο του από ό,τι κατάλαβα και λιγάκι πληροφορήθηκα γιατί δεν είχα μιλούσα εγώ περίπου στο μελέτερο διάστημα ακριβώς. Κατανάλωσε όλο τον χρόνο του με το να απαντάει ασύστολα και ασύντοτα και χωρίς βάση λόγου αλλά και πράξεων στο τι είπε ο κύριος Βεργίνης χθες, το τι είπα εγώ στην δική μου ομιλία χθες. Και δυστυχώς παρατηρώ ότι κατανάλωσε τον χρόνο του όχι σε ουσία, αλλά απλά σε χαρακτηρισμούς ανυπόστατους, αγενέστατους, απολύπιστους, που βέβαια δεν ταιριάζει σε έναν πολιτισμένο άνθρωπο. Αλλά φαίνεται ότι ο ίδιος διαβάζει καλύτερα τον εαυτό του και τον χαρακτηρίζει με αυτά που λέει. Εγώ δεν θα τον χαρακτηρίσω. Διότι δεν χρειάζεται. Ο κόσμος τον κατάλαβε τα 4 χρόνια. Μάλιστα. Ο κόσμος κατάλαβε πραγματικά ότι όταν ένας άνθρωπος επί 4 χρόνια δεν κατάφερε να
ολοκληρώσει έστω ένα μικρό ή μεγάλο έργο. Και αυτό το απέδειξα εδώ στην ομιλία μου στον Ιδρύ. Mm-hmm. Εδώ στην περιοχή πρώην Δήμου Ενωμένου δεν ολοκλήρωσε ένα έργο. Και παρέδωσε ένα χαρτί από 17-18 σημεία, 17 σημεία, που είναι για γέλιο. Πραγματικά είναι για γέλιο. Πρέπει να σας πω ότι ο κόσμος, ο ντόπιος εδώ κόσμος που με άκουγε, γελούσε. Ας έρθει λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος να τους απαντήσει. Πέρασε χθες. Είχε περίπου 20-30 άτομα που τον παρακολούθησαν. Ναι. Εκτός από τα άλλα 20 που είχε μαζί του. Άρα λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος θα περίμενε κανείς ότι θα έκανε έναν απολογισμό της τετραετίας του. Να έλεγε τα έργα και τις ημέρες του. Αλλά αφού δεν έχει να κάνει κάτι τέτοιο, θεώρησε αυτός και οι συνοδοιπόροι του και οι σύμβουλοι του ότι έπρεπε έτσι να καλύψει τον χρόνο του. Δηλαδή στο να προχειρολογεί και να υβρίζει κατά τρόπο που τον χαρακτηρίζει. Μάλιστα. Εγώ δεν θα κατέβω στο επίπεδό του. Γιατί εμένα δεν ενδιαφέρει το τι πιστεύει, πώς αισθάνεται ή το πώς σκέπτεται, αν έχει σκέψεις σοβαρές, ο κύριος Δήμαρχος. Εγώ ασχολούμαι με τα σοβαρά προβλήματα του τόπου. Τα γνωρίζω όσο κανένας άλλος σε βαθύ χρόνο, ναι, σε βαθιά γνώση και εμπειρία, και διότι διοίκησα και διαχειρίστηκα. Ας μας πει ο κύριος Δήμαρχος την πορεία της ζωής του και κυρίως μας απαριθμίσει πού διοίκησε, πού διαχειρίστηκε. Έμαθε στο κεφάλι του κατσίδα, λέει ο λαός. Και έπρεπε πράγματι να είναι πιο συνετός σε αυτά που λέει. Άρα λοιπόν, ερωτώ εγώ, μπορεί κανένας να πείσει με αυτά που λέει, όταν επί 4 χρόνια ήταν επικεφαλής του Δήμου ως δήμαρχος και δεν έχει τίποτε να παρουσιάσει από πεπραγμένα? Δεν έχει παρουσιάσει κάτι. Εγώ έχω να παρουσιάσω τεράστιο έργο, κύριε Πουνιάκη, και ως βουλευτής, mm-hmm, που σήμερα οι πάντες το αναγνωρίζουν και έκτοτε πράγματι ήρθανε ποσά. Ο κύριος βουλευτής θέλει χρηματοδοτήσεις, αλλά η ανικανότητα των ανθρώπων που ακριβώς τον περιβάλλουν και κυρίως η ανικανότητα του ιδίου να διοικήσει, διότι η ανικανότητα των ανθρώπων που είναι μαζί του δεν είναι προσωπική τους ανικανότητα. Είναι η ανικανότητα του ιδίου που διαχέεται προς το περιβάλλον του. Συνεπώς λοιπόν, θα έλεγα κύριε Κουνιάκη, ας μας πει πρώτα τι έκανε. Διότι χθες εγώ όταν μιλούσα στο πλήθος και το ακροατήριο το οποίο ήταν πολυπληθέστατο, εγώ έλεγα το πρόγραμμά μου και το πρόγραμμα ήταν σοβαρό και είναι συνεπές. Δεν θα σχολιάσω αυτά τα κρυολογήματα του κυρίου, τα λέω κρυολογήματα του κυρίου Δημάρχου, που λέει ότι το πρόγραμμα Βεργίνη ήταν σειραφές. Αυτά κάποιος του τα είπε για να γελάσουν τα ορνήθια. Γνωρίζουν άπαντες και το κύρος μου και τις γνώσεις μου και τις εμπειρίες μου. Έχω συγγράψει πολλά προγράμματα αναπτυξιακά αρκετών νομών και μεταξύ αυτών δύο φορές της Λευκάδας. Μάλιστα. Λοιπόν, θα προτιμούσα, κύριε Κουνιάκη, να οριμάσει ο ίδιος, αφού δεν κατάφερε να οριμάσει ούτε ένα έργο και να δείξει το αποτέλεσμα στην ολοκλήρωσή του. Ας οριμάσει λοιπόν και μετά να κουβεντιάσουμε πάνω σε αυτό. Θα μείνω σε αυτό το οποίο λέτε, κλείνοντας αυτόν τον κύκλο, γιατί δώσατε μια απάντηση ολοκληρωμένη, κύριε Βεργίνη. Ο Δήμαρχος είπε, και θέλω λίγο να το ακούσουν και οι φίλοι μας, ότι εσείς δεν έχετε δεσμευτεί για κανένα πρόγραμμα την επόμενη μέρα. Και ότι ουσιαστικά είπε, έχετε πει στους πολίτες σε επαφές σας, ότι θα γίνετε πρώτα δήμαρχος, θα δείτε τι παραλάβατε και μετά θα πείτε στους συμπολίτες μας τι μπορείτε να κάνετε. Ισχύει κάτι τέτοιο? Έχει βάση αυτή η τοποθέτηση του κύρου Καλού? Κύριε Κουνιάκη, είναι για γέλιο πραγματικά. Μάλιστα.
Γιατί αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια που δυστυχώς δεν μπορεί να την καταλάβει ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος ασχολείται με σοβαρά θέματα του τόπου, αλλά κατά πρόχειρο τρόπο. Ο κύριος Δήμαρχος δεν έχει ποτέ του καταλάβει τι σημαίνει στρατηγικό σχέδιο, τι σημαίνει επιχειρησιακό σχέδιο, τι σημαίνει στρατηγική, τι προγραμματισμός και τι προτεραιότητες σε συγκεκριμένο χρόνο υλοποίησης έργων. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τι να του πεις, ένας σοβαρός άνθρωπος που δεν έχει πράγματι στα χέρια του τα πεπραγμένα της τετραετίας, που έρχεται ο ίδιος και παραδέχεται ότι τα αποθεματικά του είναι 14.000, όπου δεν δίνει απολογισμό και δεν ξέρουμε ποια από αυτά τα έργα σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκονται. Και όταν τελικά πράγματι δεν είναι σε θέση, φαίνεται από έλλειψη γνώσεων και εμπειρίες του, να αξιολογήσει αυτά που πρέπει να γίνουν, έρχεται και λέει ότι είναι τι, ότι δεν είναι σωστό αυτό που είπα. Και το είπα πράγματι και να σας το επαναλάβω. Τι είπα? Είπα αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Αλλά το πρόγραμμα πρέπει να οριστικοποιηθεί διαβάζοντας, αξιολογώντας και πράγματι βρίσκοντας το τι ακριβώς υπάρχει. Μάλιστα. Για να αναθεωρήσουμε κάποια από τα έργα ή κάποια από τα σημεία τα οποία πρέπει να αρχίσουμε για να υλοποιούμε. Ένας νοικοκύρης, με συγχωρείτε, ένας επιχειρηματίας που παίρνει μια επιχείρηση η οποία δεν είναι δομημένη, δεν διοικείται ορθά, δεν υπάρχει ορθολογισμός. Δεν έχουμε τίποτε στα πεπραγμένα του. Τι θέλετε, να πούμε από τώρα με λεπτομέρειες στο πρόγραμμά μας και να ποσοτικοποιήσουμε αυτά τα οποία δεν ξέρουμε πώς θα τα βρούμε. Άρα τι λέει η λογική του ανθρώπου? Δεν λέει ότι ξέρω τι έχω και με αυτά προχωρώ, δεσμεύομαι και συνέχεια υλοποιώ σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μου? Ο Βεργίνης, ο Ξενοφών, ναι, δεν είναι ο κύριος ο οποίος μίλησε κατά αυτόν τον τρόπο. Έχει μάθει στις προχειρότητες. Έχει μάθει σε μια θολούρα. Έχει μάθει σε μια κατάσταση που πολλές φορές πράγματι δεν μπορεί να σταθεί σε έναν προγραμματισμένο και σοβαρό άνθρωπο. Διότι εγώ σέβομαι τον τόπο μου, αγαπώ τους ανθρώπους και αυτό που θα πω θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο, κοστολογημένο και απολύτως εφαρμόσιμο και υλοποιημένο στο συγκεκριμένο χρόνο, κύριε Κουνιάκη. Δεν είναι αλάνα εδώ ο Δήμος όπως τον έκανε το Δήμο ο κύριος Δήμαρχος. Επομένως μακράν από μένα να συνεχίσω αυτό το έργο. Ωραία. Του που επί 4 χρόνια δεν υπάρχει. Είστε σαφέστατος, κύριε Βεργίνη. Θέλω λίγο πριν περάσουμε και σε αυτά τα οποία φιλοδοξείτε να κάνετε εσείς, θέλω λίγο να δώσουμε μια διευκρίνηση. Είδα ότι και χθες σηκώσατε τους τόνους σε δύο ζητήματα που έχετε τοποθετήσει και εσείς και απαντήσει ο κύριος Καλός. Επέμενε σήμερα για τον βιολογικό καθαρισμό ο κύριος Καλός και είπε ότι χρηματοδοτείτε και μάλιστα είπε ότι αποκρύπτεται το γεγονός πως είναι έτοιμος να γίνει τριτοβάθμιος. Έχουμε τη μελέτη έτοιμη, περιμένουμε να γίνει το πρόγραμμα. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Εσείς το εξηγήσατε και μάλιστα αναφερθήκατε και στο Κυποθέατρο ότι ξεκίνησε η πρώτη συζήτηση αυτή, σε μια συζήτηση με αφορμή το ζήτημα αυτό, με επιστήμονες. Ποια είναι η αντίθεση των δύο τοποθετήσεων? Για ποιο λόγο ισχυρίζεται αυτό ο κύριος Καλός? Ο κύριος Καλός, κύριε Κουνιάκη, δεν έχει καταλάβει ακόμα, δυστυχώς. Πραγματικά λυπάμαι. Δεν θα προχωρήσω όπως θα μπορούσε να έκανα. Όπως κάνει ο κύριος Δήμαρχος που έκανε, δηλαδή να λέει χαρακτηρισμούς πρόχειρους και ανοήθους. Διότι εγώ
Είπα πεντακάθαρα. Και αυτό που είπα το επαναλαμβάνω. Ενώ ο κύριος Δήμαρχος, ενώ απέκρυψε όλη την αλήθεια από τον κόσμο, από τον πληθυσμό της Λευκάδας και από τους πολίτες της Λευκάδας, το απέκρυψε. Διότι τα γραπτά μένουν. Έτσι μάλιστα. Δεν είναι. Σωστά, σωστά. Άρα λοιπόν, αφού τα γραπτά μένουν, τι είπε, υπάρχουν τα γραπτά. Υπάρχει το γραπτό που έχει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Μιλάει εκεί για αναβάθμιση. Όχι. Αλλά το είπε εκεί στο ανοιχτό θέατρο. Φαίνεται ότι ο κύριος Δήμαρχος δεν έμαθε καλά τα γράμματα. Διότι όταν λέμε αναβάθμιση, εννοούμε στον άλλον βαθμό. Και όμως είναι στη διάθεσή σας. Όλων στη διάθεση. Τα γραπτά μένουν. Και αφού μένουν τα γραπτά, λοιπόν, μπορούμε να διαβάσουμε ακριβώς τι έχει πει, τι έχει ψηφίσει και τι πρέπει να πει. Αλλά δεν χρειάζεται, γιατί, διότι ενώ εκεί προχωράει σε ένα ρακτιφιέ, όπως είπα. Μάλιστα. Σε ένα ρακτιφιέ του βιολογικού καθαρισμού, έρχεται και το άλλο τι λέει. Έρχεται σε μένα, στο πεδίο το δικό μου και μιλάει για το βάθμιο. Μα έχω τα γραπτά του και τα προφορικά του. Mm-hmm. Έχω το λόγο του που λέει ότι δεν υπάρχει τριτοβάθμιος βιολογικός καθαρισμός στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αλλά ούτε και έχει εφαρμοστεί ποτέ. Αυτά τα ξέχασε ή τα ξέχασαν αυτοί που του γράφουν τους λόγους του και επομένως νόμισε ότι και εμείς οι άλλοι τα ξεχνάμε. Άλλο. Άλλα έλεγε και άλλα έχει βάλει μέσα στο ατελέστατο αυτό πρόγραμμα. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη πρόγραμμα για ό,τι παρουσιάζει στο λευκαδίτικο λαό. Είναι ασυναρτησίες και αποσπασματικά έργα τα οποία μπαίνουν σε ταπελίτσες. Μάλιστα. Πώς να είναι λοιπόν και να θυμηθεί. Διότι εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Απ' την αρχή μιλάω για το βάθμιο βιολογικό καθαρισμό. Μιλάω ότι πρέπει ταυτόχρονα με τον απαγωγό να γίνει και ο βιολογικός καθαρισμός, το βάθμιος. Και όχι μόνο, αλλά του είπα και κάτι ακόμα περισσότερο. Του είπα καλά, μιλάει ο ίδιος όταν επί 4 χρόνια άφησε τον βιολογικό καθαρισμό να αδυνατήσει σε βαθμό απαράδεκτο και μέχρι και σήμερα να πλέουν τα υπόλοιπα στα νερά των θαλασσών μας. Ναι. Είναι δυνατόν δηλαδή αυτά να λέγονται? Και εκεί είπα δεν είχε 1 ή 2 εκατομμύρια ή 2,5 εκατομμύρια να επιδιορθώσει επί 4 χρόνια να συντηρήσει αυτόν τον βιολογικό καθαρισμό έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα ανεκτό επίπεδο. Mm-hmm. Καθαρισμών. Αυτό είπα και ο κύριος Δήμαρχος δεν κατάλαβε. Και βεβαίως τον καταλαβαίνω ότι δεν το κατάλαβε. Και επικαλείται το 1 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια που είπα εγώ να γίνει ο βιολογικός. Εγώ αντίθετα. Είπα 7 και 8. Μάλιστα. Αλλά και ό,τι και να διοικηθεί εμείς θα κάνουμε αυτό που ακριβώς είπαμε. Θα γίνει τριτοβάθμιος βιολογικός καθαρισμός. Αλλά και από την πρώτη στιγμή ό,τι χρειαστεί να κάνουμε ως ό,τι ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της υλοποίησης του έργου, δεν θα αφήσουμε έτσι τον βιολογικό όπως τον παράτησε ο κύριος Δήμαρχος, κύριε Κουνιάκη. Μάλιστα. Γιατί δεν ενδιαφέρει αυτό μόνο τους Λευκαδίτες, ενδιαφέρει και τις γύρω περιοχές και πρέπει να απολογηθεί ο κύριος Δήμαρχος για το σημερινό χάλι του βιολογικού και των απαγωγών. Όπως πρέπει να απολογηθεί και για παντελή έλλειψη έργου. Μάλιστα. Και πρέπει να απολογηθεί επίσης ότι και στον νόμο και κατά νόμο να απολογηθεί, διότι δεν έκανε ούτε έναν απολογισμό σε κανέναν χρόνο επί 1 τετραετία. Τα σημειώνω. Αν προσέχει λοιπόν και να διαβάζει και να ακούει καλύτερα και να δει γύρω από αυτόν που τον συμβουλεύουν ή του γράφουν τους λόγους να είναι πιο προσεκτική. Ωραία. Απαντήσατε σε αυτό, εξηγήσατε τι εννοούσατε και νομίζω ότι ο κόσμος το κατάλαβε. Δώσατε και μία διευκρίνηση βεβαίως
και για την ανάπλαση. Ας μείνουμε εκεί. Μάλιστα, είπατε εσείς και για το τρυπάνι που πήγε και ο Δήμαρχος. Θέλω να μας το ξαναπείτε. Είπατε λοιπόν εχθές ότι εσείς συνενέσατε με την επισήμανση να καταγραφείστε πρακτικά και υπάρχει ο προβληματισμός σας για την ανάγκη υπόγειου πάρκινγκ για να πληρωθεί ο εργολάβος. Ο κύριος Καλός βεβαίως λέει, έμεινε σήμερα στο ότι ψηφίσατε μια ανάπλαση που σήμερα κάνετε κριτική. Θέλω για άλλη μια φορά να διευκρινίσετε και να πείτε στον κόσμο που μας ακούει τι υπάρχουν στα πρακτικά της τότε παρουσίας σας στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2013, αν δεν κάνω λάθος, το 2012. Τι να πω, κύριε Πουνιάκη, αυτά τα έχουν καταλάβει όλοι οι Λευκαδίτες πια. Αλλά θέλετε και έχετε δίκιο και ευχαριστώ πάρα πολύ να επαναλάβω. Αυτή η μελέτη ήταν πρώτου 2004. Μάλιστα. Η μελέτη πράγματι μιλούσε και για υπόγειο γκαράζ. Φαίνεται ότι ο κύριος Δήμαρχος ακόμα δεν το έχει καταλάβει. Και όταν ήρθε αυτή η μελέτη από τον κύριο Αραβανή, τον τότε δήμαρχο, πράγματι, σύμφωνα με τη χρηματοδότηση που είχε και βεβαίως την επικυρωποίηση για τότε, όπως ο ίδιος την πρότεινε τη μελέτη, δεν υπήρχε υπόγειο γκαράζ. Και δεν υπήρχαν και πολλά άλλα τα οποία έπρεπε να υπάρχουν. Άρα λοιπόν η δεύτερη μελέτη που ήρθε για να ψηφιστεί το 2012, αν δεν κάνω λάθος, είχε λιγότερα και ουσιαστικά κατώτερα από ότι η πρώτη μελέτη. Γιατί έλειπε ακριβώς υπόγεια στάθμευση αυτοκινήτων. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται ότι δεν ενοχλεί τον κύριο Δήμαρχο και σήμερα ακόμα Δήμαρχος. Και τι κάνει? Έρχεται μετά από 11 χρόνια. Κύριε Κουνιάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ειλικρινά μας παρακολουθούν οι ακροατές μας. Τι να πω. Έρχεται μετά από 11 χρόνια να εφαρμόσει μια μελέτη του 2003-2004 και παράλληλα να επιμένει χωρίς να κάνει υποσταθμό υπόγειο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά από 11 χρόνια δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να επικυρωποιήσει έστω εκείνη τη μελέτη σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, τα οποία προκύπτουν μετά από την επέκταση της πόλης της Λευκάδας και που έχει ξεπεραστεί και από πλευράς κυκλοφοριακού και από πλευράς εισόδου και από πλευράς κινήσεως περαιτέρω όχι μονάχα των αυτοκινήτων και των πεζών και φτιάχνει εκεί μια κατάντια. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά προσπάθησε να κάνει εκ των υστέρων μια έρευνα αν μπορεί να γίνει υποσταθμός και δεν τρεπόμαστε. Και εγώ βεβαίως αυτό είπα. Μάλιστα. Είπα προς Θεού. Γιατί? Και βεβαίως χαρακτήρισα την πλατεία του Κολονακίου, γιατί τα κολονάκια, αν τα αριθμίσετε πραγματικά, μου πήρε πολύ χρόνο, αλλά δεν κατάφερα να τα απαριθμίσω όλα αυτά τα κολονάκια. Αισθάνεται υπερήφανος για αυτό το έργο? Θα πρέπει πραγματικά κανένας να προβληματίζεται για τις σκέψεις και τις ιδέες και παράλληλα τις μνήμες του κυρίου Δημάρχου. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είπα εγώ. Και όταν είπα ότι δεν το ψήφισα, δεν είπα ότι δεν το ψήφισα, είπα τον ψήφισα. Αλλά τι ψήφισα? Ψήφισα με άρνηση. Ψήφισα μόνο το ποσό. Αναγκάστηκα. Γιατί έπρεπε να πληρωθεί ο μελετητής. Και ότι τάχατε θα χανόταν τα χρήματα. Μα έχει δημοσιοποιηθεί ακριβώς η τοποθέτησή μου σε ό,τι αφορούσε την υλοποίηση αυτής της μελέτης. Και εσείς τη διαβάσετε, κύριε Κουνιάκη. Θα σας τη στείλω και αύριο να τη διαβάσουν ή απόψε αν προφτάσω να τη διαβάσουν ξανά πάλι οι ακροατές. Μάλιστα. Λέω ότι είναι η χειρότερη λύση. Λέω ότι αρνούμε. Λέω ότι δεν υπάρχει προστασμός. Λέω ότι δεν δίνει κανένα πρόβλημα. Μεταξύ των άλλων αναφέρω και το κυκλοφοριακό. Και λέω ότι εν βάση τόση πρέπει να καταλάβουμε ότι αν κάτι πάμε να κάνουμε, αυτό πρέπει να επικυρωποιείται. Και αρνήθηκα. Στο τέλος όμως όταν προβάλλανε τα αιτήματα πληρωμής
του μελετητή και από το άλλο μέρος ότι θα καθεί και η χρηματοδότηση, τότε σας βεβαιώνω ότι και εγώ ο ίδιος αρχίζω να σκέπτομαι. Και για να μην χαθούν και τα δυο, είπα ναι, αλλά με τις παρατηρήσεις που έκανα και οι οποίες τελικά πέρασαν στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Και είναι στη διάθεση του να του τα στείλω, να τα διαβάσει ο κύριος Δήμαρχος και να θυμηθεί, για να δει ποιος έχει μυαλό, όπως λέει, και ποιος έχει τη μνήμη και ποιος έχει την ευθύτητα και την βαρύτητα του λόγου. Κατανοητός, κύριε Βεργίνη, νομίζω το είπατε, απλά επειδή θέλατε να απαντήσετε σε όλα αυτά μένω. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως πως ο κόσμος, επειδή σε μια μισή ώρα σταματάει η προεκλογική περίοδος και νομίζω ότι ενδιαφέρει περισσότερο το αύριο. Εσείς έχετε δώσει στη δημοσιότητα μέσα από το πρόγραμμά σας και έτσι κι αλλιώς έχουμε δημοσιεύσει κι εμείς 9 άξονες για το πώς η Λευκάδα θα πάει στην επόμενη μέρα. Αυτό που... Παρακαλώ, κύριε Βεργίνη. Ακριβώς. Αυτό. Και θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό, γιατί ξέρετε κάτι. Ωραία, υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση. Δώσατε μια απάντηση συνολική στον Δήμαρχο. Ο κόσμος όμως θέλω να καταλάβει αυτή τη στιγμή που μας ακούει, για άλλη μια φορά να μας συμπυκνώσετε αυτό το διαφορετικό διακύβευμα διαχείρισης του Δήμου Λευκάδας. Γιατί εσείς λέτε και μου είπατε και στην προηγούμενη συνέντευξη ότι ο Δήμος πάει στον αυτόματο και ότι εσείς έχετε και τις διαχειριστικές ικανότητες, να το πω πάρα πολύ απλά, να κάνετε το μαγαζί να δουλέψει. Οπότε θέλω έτσι λίγο να μας πείτε πώς ονειρεύεστε την επόμενη μέρα και αν έχετε ένα πλάνο, αν εκλεγείτε, γιατί και οι δημοσκοπήσεις μέχρι αυτή τη στιγμή σας δίνουν μπροστά. Αν εκλεγείτε, έχετε ένα πλάνο, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, 100 ημερών άμεσων δράσεων για το Δήμο. Κύριε Κουνιάκη, ευχαριστώ για την επαναφορά του θέματος. Να είστε καλά. Οι 9 άξονες δίνουν πράγματι το στίγμα της δικής μου, αν θέλετε, τοποθέτησης υπεύθυνης για αυτόν τον Δήμο, αλλά υπεύθυνης και έναντι των πολιτών του Δήμου. Και το πλάνο μου είναι πρώτον ότι θέλω έναν άλλον Δήμο ως διοίκηση, διαχείριση ελεγκτικούς μηχανισμούς και αποτέλεσματος, το οποίο δεν μπορεί να το καταλάβει ο κύριος Δήμαρχος. Και το κατανοώ. Δεύτερον, εγώ δεν μίλησα ποτέ για κατάργηση της δημοκρατίας, ότι τάχα όταν μιλάω, ότι πρέπει να επαναλειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι εννοούσα. Και το ξαναλέω αυτό. Εννοώ ότι πρέπει να χρειάζεται σεβασμός και πρέπει όλα τα θέματα, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, πέρα από αυτά που προβλέπεται υποχρεωτικά να περνάνε μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και όταν ορισμένα από αυτά είναι υψίστης σοβαρότητος και δεν αναφέρονται στην υποχρεωτικότητα, πρέπει να τα περνάει κανείς από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αντίθετα λοιπόν εγώ μιλάω για διαφάνεια, πλήρη και συνεχή. Γι' αυτό και ζητάω και τη ραδιοφωνική και την τηλεοπτική μετάδοση των συζητήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Το ξέχασε αυτό να το διαβάσει ο κύριος Δήμαρχος. Εγώ δεν άκουσα να λέει κάτι τέτοιο. Πόσα πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή χωρίς να τα περάσει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πότε διαβουλεύτηκε ο κύριος Δήμαρχος με τον κόσμο. Πότε τέλος πάντων ζήτησε την άποψη. Εδώ πήγε να γκρεμίσει το κάστρο ολόκληρο στην περίπτωση εκείνη. Ακόμα προσπαθεί να τα μαζέψει, αλλά είναι ασημάζευτα στην περίπτωση αυτή του θέματος του κάστρου, διαχείρισης του κάστρου. Δεν είναι μονάχα λοιπόν ο βιολογικός και οι αποθητεύσεις. Δεν είναι το κάστρο. Είναι τα σχέδια πόλων. Δεν έχει προχωρήσει τίποτε, κύριε Κουνιάκη. Το δικό μου όμως σχέδιο είναι να εντοπίσει στους 9 άξονες σοβαρές δραστηριότητες που πρέπει πράγματι να επικυρωποιηθούν, να εξυγχρονιστούν και να φτάσουμε σε αυτό που λέω στόχο. Και ο στόχος είναι μια ανάπτυξη βιώσιμη που να καταλήγει σε ευημερία. Αυτό είναι το όραμα με συνέπεια. Δεν έχει κάτι τέτοιο ο κύριος Δήμαρχος. Και προχωράμε μετά από αυτό να ασχοληθούμε με την καθημερινότητα. Αυτό είναι από την πρώτη μέρα, κύριε Κουνιάκη. Η καθημερινότητα για μας θα είναι το πρώτο θέμα που θα ασχοληθούμε. Να λύσουμε το νερό
που διψάει ο κόσμος το καλοκαίρι και φεύγουν ομαδικά οι τουρίστες. Αυτό το χάλι δεν το έγινε, δεν το βλέπει, δεν το αντιμετώπισε, δεν το προβλημάτισε. Mm-hmm. Η καθημερινότητα λοιπόν, το νερό, οι αποχετεύσεις που μυρίζουν και πέρα από όλα αυτά να δείξει μια ευταξία και ένα σεβασμό στον πεζό, στον εποχούμενο, στην πόλη που κινδυνεύει. Η πόλη έχει καταντήσει πράγματι μια αλάνα και μιλάω για την παλιά πόλη της Λευκάδας. Σωστά. Εγκαταλειμμένη, όπως εγκαταλειμμένα είναι και όλα τα χωριά. Και δεν καταλαβαίνει ο κύριος Δήμαρχος ότι ακόμα υπάρχει κίνδυνος να καεί κάποια στιγμή όλη η παλιά πόλη και να καεί και κόσμος και να έχουμε μια άλλη περίπτωση που μας θυμίζει κάτι από την Αθήνα, από τη Νέα Μάκρη. Ναι. Λοιπόν, είναι δυνατόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να έχουμε όλη αυτή την κατάσταση και να μην υπάρχει η ευαισθησία, η κοινωνική ευαισθησία απέναντι σε αυτά τα οποία πράγματι προκύπτουν από την απραξία του. Mm-hmm. Και τέλος, μπορεί πράγματι από αυτά αναβαθμιστούν. Δεν πρέπει να αναβαθμίσει ή τουλάχιστον να συντηρήσει αυτό που οι γονείς μας μας παρέδωσαν, τον πολιτισμό, εννοώ μέσα από τα πλαίσια όχι μόνο της παράδοσης αλλά και της ιστορίας αυτού του νησιού, αυτού του νομού. Τι έχει κάνει για όλη, για όλο τον νομό, για τον νησί Λευκάδας, για τον Καστό, για τον Κάλαμο? Και ποια η συνεργασία του με την περιφέρεια? Καμία. Και ποια η συνεργασία του με τον άλλον Δήμο, που πράγματι είναι το Μεγανήσι? Δεν είναι απόκομα. Άρα λοιπόν, πού προχωράμε? Προχωράμε σε συγκεκριμένα έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν τον τόπο. Δεν υπάρχει περιφερειακός, δεν υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι να συνδέουν τον παραλιακό με τον ορεινό όγκο, που πρέπει να γίνει ένας περιφερειακός εκεί ορεινού όγκου. Και τέλος, δεν καταλαβαίνει ο ίδιος ότι χωρίς σχέδιο πόλεως δεν μπορεί ο κόσμος να εντάξει τις δραστηριότητες του. Μάλιστα. Και να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του και τελικά να καθορίσει και τις δραστηριότητες μέσα από τις οποίες θα οδηγηθεί σε μια αναβάθμιση της ζωής του. Και τέλος, πέστε μου, πού είναι η εκπαίδευση την οποία άγγιξε ο κύριος Καλός? Βλέπετε πουθενά μέσα στο πρόγραμμά του κάτι για την παιδεία, για την εκπαίδευση? Εδώ συνοστίζονται τα μικρά παιδάκια. Mm-hmm. 30, 40, 40 μικρά παιδιά μέσα σε μια αίθουσα. Έλεος έχει το θάρρος, να μην το πω την άλλη λέξη, γιατί είμαι ευγενής σε αυτό. Έχει το θάρρος να λέει ότι έκανε έργο. Πού είναι το έργο του? Εδώ τα παιδάκια είναι έτσι, χωρίς στέγη. Είναι συνοστισμένα σε αποθήκες, διότι έτσι είναι. Είναι αίθουσες καλές, αλλά όταν τελικά φτάνουμε σε διπλάσιο αριθμό να στηβάζεται, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μάλιστα. Και πού είναι οι σχολές ανώτατες που όταν εγώ ήμουν βουλευτής, σας θυμίζω και εσάς, τα τρία τμήματα των ΤΕΗ, τα οποία κορυφώθηκαν και θα είχαμε έναν πληθυσμό πρόσθετο 5.000 φοιτητών. Σωστά. Όπου από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Μάιο-Ιούνιο μήνα θα έδιναν ζωή και στο επιχειρήν, αλλά και προς την κοινωνικότητα των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν πού είναι, τι πρόσθεσε ο κύριος Δήμαρχος, τι έχει στο πρόγραμμά του? Μπορεί να μας πει για την παιδεία και την εκπαίδευση? Μπορεί τέλος να μας πει για την οικονομία τι έχει πράξει, που το δικό μου πρόγραμμα υπάρχει? Για τη γεωργία, για το εμπόριο? Εγώ δίνω προτάσεις, κύριε Κουνιάκη. Το άλλο είναι συνταγές φαρμακευτικές, οι οποίες όμως δεν έχουν κανένα περιεχόμενο φάρμακο. Άρα λοιπόν δεν θεραπεύουν τίποτε αυτές οι απουστευμένες συνταγές που όλοι γελάνε. Γιατί κάτω από τη συνταγή δεν υπάρχει έργο. Άρα εγώ αναφέρομαι σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις τοπικής οικονομίας, γεωργίας και εμπορίου. Και εκεί μιλάω για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου ειδικότερα μάλιστα. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο αυτά.
πέστε μου η βαριά βιομηχανία που είναι της Λευκάδας, όπως και της Πρέβεζας, όχι, ο τουρισμός. Τι έχει πει για τον τουρισμό? Δεν μας πει το πρόγραμμα που έχει, δεν τρεπόμαστε λίγο. Πού είναι ο τουρισμός, πού είναι το πρόγραμμά του? Είναι σειραφή τα δικά μου, αλλά δεν μπορεί, τον καταλαβαίνω, ότι δεν μπορεί να αντικρίσει το ύψος του Βεργίνη σε αυτά τα θέματα και στην παιδεία του και στον πολιτισμό του και στο έργο που έχει πράξει μέχρι σήμερα στη ζωή του, στην πορεία του. Πού είναι λοιπόν ο τουρισμός που λέει ο κύριος Δήμαρχος ότι τελικά προχωρήσει? Τι θα προχωρήσει? Εγώ μιλάω για στοχευμένο ποιοτικό τουρισμό, για αγροτουρισμό, για αθλητικό τουρισμό, για ιστορικό και αρχαιολογικό τουρισμό, για συνεδριακό τουρισμό, για θρησκευτικό τουρισμό με συγκεκριμένα μέσα και μέσα. Το ίδιο για τον αθλητισμό. Πού είναι λοιπόν αυτά τα επιτεύγματα μέχρι τώρα τα δικά του και πού αναφέρονται στο πρόγραμμά του? Ας μου το δώσει να μάθω κι εγώ. Εγώ, ο αγράμματος, να μάθω κι εγώ κάτι από το δικό του πρόγραμμα. Και μάλιστα να το συστήσω κιόλας. Και πού είναι η ευαισθησία θέματα υγείας και κοινωνικής αντίληψης και φροντίδας και αλληλεγγύη? Να μας πει το πρόγραμμά του τι λέει. Ντροπή. Είναι δυνατόν να κάνουμε κριτική όταν δεν έχουμε καθόλου τη δυνατότητα να αντικρίσουμε το φως? Φαίνεται ότι ο κύριος Δήμαρχος πράγματι του λείπει το φως. Μάλιστα. Και το φως ενεργεί σε ένα σκοτάδι αντιλήψεων και ενιών. Όπως επίσης μπλέκει το θέμα της αναβάθμισης με το θέμα της συντήρησης. Κύριε Βεργίνη, δεν θέλω να σας πω περισσότερο. Όχι, γιατί ξέρω έτσι κι αλλιώς μας δώσατε, νιώθω ότι μέσα από τον Ιδρύ που είναι νομίζω προπύργιο, γιατί έχω την εντύπωση ότι αισθάνομαι πως είστε με τη φόρα και με την θετική αίσθηση της ομιλίας σας στον Ιδρύ. Νομίζω ότι ο κόσμος που θα κριθεί, προσπαθήσαμε τουλάχιστον να φωτίσουμε όλες τις πλευρές των υποψηφίων και ο κόσμος να καταλάβει την υπεροχή του δικού σας προγράμματος και αυτά τα οποία λέτε. Γιατί αυτό το οποίο θέλω να συνοψίσουμε και να πείτε κι εσείς είναι ότι τα επόμενα 5 χρόνια είναι κρίσιμα και νομίζω πως δεν έχουμε περιθώρια πλέον, δεν είμαστε σε εποχές καλές να πειραματιζόμαστε. Αυτό έχω εισπράξει από αυτή την προεκλογική περίοδο και πρέπει να κάνουμε την επιλογή αυτή που θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα άμεσα. Ο κόσμος θέλει άμεσες λύσεις. Το είπαμε και στην προηγούμενη συνέντευξή μας. Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Πουνιάκη. Δεν υπάρχει ούτε η πολυτέλεια χρόνου, ούτε και η πολυτέλεια μέσων. Mm-hmm. Θέλω λίγο κλείνοντας, κύριε Βεργίνη, να σας κάνω μια ανθρώπινη ερώτηση. Πώς νιώθετε που τελειώνει πρακτικά η προεκλογική περίοδος και που ουσιαστικά νομίζω πάνω από πόσους μήνες είστε κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα και την οργώνετε, έτσι ανθρώπινα, πώς νιώθετε τώρα που φτάνουμε στο τέλος και πάμε την Κυριακή στις κάλπες? Αισθάνομαι, Παναγιώτη, αν μου επιτρέπεις... Βεβαιότατα. Κάνοντας την δίκη του ονόματός σου, Παναγιώτη, αισθάνομαι δικαιωμένος. Καθόλου μετανιωμένος. Και τελικά ευχαρίστησα απόψε, όπως και χθες το βράδυ, τους ανθρώπους που με άκουγαν. Γιατί εγώ δεν κατέβηκα για δήμαρχος για να καταλάβω μια θέση εξουσίας όπως άλλη ή για οποιοδήποτε άλλους λόγους. Κατεβαίνω μετά από πρόσκληση των ανθρώπων που πράγματι έκανα ένα χρόνο και πλέον συζητώντας με τους ανθρώπους. Ποιος, εγώ, που επί σειρά 45 και 50 ετών δουλειά έχω οργώσει κάθε γωνιά αυτού του νομού και αυτού του νησιού. Και δεν μπορώ να ακούω τον κύριο Δήμαρχο να μιλάει για τη δική μου άγνοια, την έλλειψη γνώσης και εμπειρίας της αυτοδιοίκησης. Ποιος μιλάει. Ένας άνθρωπος που δεν είχε ποτέ τη διοικήση διαχειριστεί. Ποτέ του δεν είχε τη δυνατότητα. Παρά μονάχα τα του σπιτιού του βεβαίως έχει διοικήσει ή κάπου άλλο έχει διοικήσει το γραφείο του ή την επιχείρησή του, το οτιδήποτε έχει. Αλλά έναν άνθρωπο που έχει πράγματι διοικήσει κορυφαίους οργανισμούς και επιχειρήσεις δεν μπορεί να μιλάει έτσι. Πράγματι εγώ είμαι και αισθάνομαι
Παναγιώτη, δικαιωμένος. Και κύριε Βεργίνη, ότι ο κόσμος θα μου δώσει την επιλογή του. Κύριε Βεργίνη, κλείνοντας, θέλω να πω, επειδή μας έχετε τιμήσει με την παρουσία σας στο σταθμό αρκετές φορές και κάθε φορά θέλω να πω ότι το εκτόπισμά σας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί έχετε συμβάλει στην αξιοπιστία αυτού του μέσου. Είναι από αυτές τις στιγμές που πραγματικά ο κόσμος συνειδητοποιεί, και το είπατε πολλές φορές, και το μέγεθος της προσφοράς σας. Νομίζω πως διαχρονικά ο κόσμος σας τιμά και έχει αναγνωρίσει και όλα αυτά τα οποία έχετε κάνει ως βουλευτής και όλα αυτά που θέλετε να κάνετε ως δήμαρχος. Και θέλω να πω ότι το πάθος του λόγου σας και η φλόγα που βγαίνει από μέσα σας για αυτά που θέλετε να προσφέρετε μεταδόθηκε σήμερα από αυτή τη συνέντευξη, έστω κι αν είναι λίγο η ώρα προχωρημένη, αλλά είμαστε από τον παλμό της προεκλογικής εκστρατείας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που παραχωρήσατε αυτό το σημαντικό χρόνο, τα 40 λεπτά από τη ζωή σας, για να κάνουμε την τελευταία συνέντευξη ζωντανά εδώ στον Prisma 91,6, και να ευχηθώ τα καλύτερα αποτελέσματα για εσάς και για την παράταξή σας. Κύριε Κουνιάκη, κάθε φορά κλείνω με το να σας ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε, αλλά και να υπογραμμίσω το ήθος, την ευχέρεια του λόγου σας, αλλά και την περιεκτικότητα των νοημάτων του λόγου σας. Είναι τιμητικό αυτό που μου το λέτε. Κύριε Κουνιάκη. Είναι τιμητικό να το λέει ένας καθηγητής. Η εμπειρία μου από τα μέσα ενημέρωσης με οδηγεί εντελώς απλά, αλλά και ανθρώπινα, να πω αυτό το μεγάλο μέγεθος που έχετε. Σας ευχαριστώ. Θέλουμε να φωτίζουμε όλες τις απόψεις. Απλά θέλω να ξέρετε ότι από οποιοδήποτε βήμα και αν είστε, και αν είστε δήμαρχος, εμείς ως μέσο ενημέρωσης θέλουμε να είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια που κάνει ένας δήμαρχος. Αυτή είναι η δουλειά και των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων. Να είμαστε αρρωγοί και όπου χρειάζεται να κάνουμε κριτική, κύριε Βεργίνη, η κριτική είναι παραγωγική, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν και αυτά τα αντανακλαστικά να λέμε από μια άλλη οπτική της καταγραφής της κοινωνίας. Τι μπορεί να γίνει διαφορετικό. Έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι πάντοτε κοντά σας και στη διάθεσή σας. Το εκτιμώ. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία, κύριε Βεργίνη. Λοιπόν, πρακτικά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πρακτικά, φίλοι και φίλες, τελειώσαμε. Αυτό ήταν.